Μέσα σε ένα σκηνικό ντροπής που δεν τιμά την τοπική αυτοδιοίκηση, πέρασε οριακά η συγχώνευση των δύο δημοτικών εταιριών του Δήμου Ηρακλείου, της ΔΕΠΤΑΗ και της ΔΕΠΑΝΑΛ, με τη συνοχή της απερχόμενης δημοτικής αρχής να θρηματίζεται, καθώς κυριάρχησαν οι απουσίες με νόημα και οι διαφοροποιήσεις στις τοποθετήσεις τουλάχιστον μελών της δύναμης πολιτών. Μια συγχώνευση που πέρασε στο πόδι 4 μήνες πριν τη διεξαγωγή εκλογών στην αυτοδιοίκηση. Είναι δύο επιχειρήσεις οι οποίες αντιλαμβανόμαστε και αντιλαμβανόμαστε. Για να γίνει συγχώνευση είτε με δύο τρόπους. Είτε με διάτηση των δύο εταιριών και συγκρότηση μιας καινούργιας, είτε με διάτηση της μίας και απορρόφηση της αντιπάλης. Θεωρώ ότι έρχεται σε λάθος στιγμή και θεωρώ ότι είναι μέγα πολιτικό θέμα. Εγώ λέω να αποσυρθεί το θέμα. Σε λίγους μήνες έχουμε εκλογές. Όποια διοίκηση Δήμου Ηρακλείου προκύψει, να ξαναδεί το θέμα σε μια νέα βάση. Ο χρόνος τώρα, μια πατέρα που έρχεται σήμερα, πραγματικά δημιουργεί ερωτήματα. Με ποια έννοια. Χρειαστεί και άργια, χρειαζόταν άρα και η δημιουργία αυτή 4,5 χρόνια για να καταλάβει την ουσία του δοκιμένου, αν χρειαζόταν να συγχωρείτε από το κοινό. Η Δημοτική Αρχή μόνο κερδισμένη δεν βγήκε από την χθεσινή διαδικασία. Ο μέχρι πρότινος Αντιδήμαρχος Πέτρος Σινιωτάκης καταψήφισε, όπως και ο Δημοτικός Σύμβουλος Αντώνης Κουμπενάκης. Την ίδια ώρα ο Νεκτάριος Ανδρεαδάκης υπερψήφισε αλλά διαφοροποίησε τη στάση του, ενώ υπήρξαν και ηχηρές απουσίες Γιάννης Τσαπάκης, Μανώλης Αλούστρος και Μανώλης Χερέτης. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την ψηφοφορία απουσίαζε και η Δημοτική Σύμβουλος Μαρία Κασοτάκη. Δεν θα ψηφίσω να οδηγηθεί σε κλείσιμο ένα σημαντικό εργαλείο, ένα εργαλείο του Δήμου Ηρακλείου και να το οδηγήσω ουσιαστικά στον αφανισμό. Ήμουν κάθετα αντίθετος στη συγχώνευση των δύο εταιριών μαζί με το πολιτιστικό κέντρο, με τα δικά μου επιχειρήματα. Η απερχόμενη Δημοτική Αρχή επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, επισημένοντας ότι οι δύο δημοτικές εταιρείες αλληλοκαλύπτονται και αλληλοσυμπληρώνονται, καθώς ανήκουν κατά κάποιο τρόπο στην ίδια κατηγορία. Η ΔΕΠΑΝΑΛ στην πράξη θα επομιστεί το βάρος της λειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου στο μέτωπο της συντήρησης του προσωπικού και των υποδομών. Το Πολιτιστικό Κέντρο, οι ανάγκες τουλάχιστον του πρώτου καιρού θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν από τα έσοδα αυτά, πιστεύοντας, έτσι εκτιμώ και έτσι μου έχουν περιγράψει αυτοί που έκαναν την πολιτιστική κέντρο, ότι σε μερικά χρόνια η νέα εταιρεία που θα είναι ισχυρή θα είναι σε θέση να κερδίζει χρήματα ανεξάρτητα από το κλείσιμο ή όχι πάρκι του αεροδρομίου. Είναι ντροπή να λέει σε τούτη την πόλη ότι δεν μπορεί ο Δήμος Ηρακλείου να στηρίξει ένα πολιτιστικό κέντρο. Μπορεί. Με διάφορες δράσεις που μπορεί να γίνουν, με μια σωστή οργάνωση μπορεί να το στηρίξει. Εγώ νομίζω ότι η πρόταση κινείται σε λάθος βάση. Η ουσιώδης τώρα τοποθέτηση του Ηλία Λιγερού και η προϋπόθεση που έθεσε να υπάρξει διαχειριστικός έλεγχος από επίσημο κρατικό φορέα στις δύο υποσυγχώνευση εταιρείες έπεσε στο κενό. Βεβαίως να γίνουν έλεγχοι αν το θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει. Αφού σας υπενθυμίσω όμως ότι οι εταιρείες ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές. Καταρχάς διαχειριστικό έλεγχο. Σκοπιμότητας κάνουν υπηρεσίες του Υπουργείου μόνο. Δεν κάνουν οι ορκωτοί λογιστές. Ποιανού? Του Υπουργείου. Δεν κάνουν οι ορκωτοί λογιστές. Πρόεδρε. Είναι δεδομένο. Άρα είναι ξεκάθαρο το τι ζητάω.